Παρακαλώ, υποδεχτείτε τον υποψήφιο πρόεδρο για τη Δημοκρατία. Γιώργο Μελίξη. Λόγω μεγάλου αριθμού προέδρων σωματείων και φίλων, θα αποφύγω τα τετριμένα. Απλώς καλωσορίζω τον Γιώργο Χριστοκίδη, τον αναπληρωτή είπα τον αρμοστή, τον Γιώργο Γεωργίου, τον πρόξενο, τον Κύπρο, τον Χαρλάμου, στο Μορφωτικό να ακολουθεί. Τρεις Γιώργιδες σήμερα και ο άλλος Γιώργος σύντονης. Η ομάδα υποστήριξης Γιώργου Λιλίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο σας καλωσορίζει και όλους τους συμπατριώτες και συμπατριώτησες που είναι μαζί μας απόψε. Η παροικία αναπόσπαστο κομμάτι της πατρίδας μαζί και αγωνιά μαζί με τον υπόλοιπο κυπριακό λαό τις δραματικές στιγμές που περνά σήμερα η Κύπρος. Αναλάβαμε πρωτοβουλία ίδρυσης ομάδας για συντονισμό και υποστήριξη της υποψηφιότητας Γιώργου Λιλίκα, γιατί πιστεύουμε πως είναι ο μόνος υποψήφιος που μπορεί να φέρει την αλλαγή. Μεγάλη λέξη. Στην ομάδα συμμετέχουν συμπατριώτες μας από όλο το φάσμα της παροικίας, από διαφορετικούς πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους, που έχουν όμως πιστέψει πως έφτασε η ώρα της αλλαγής μας. Ξέρετε, υπάρχουν δύο πατρίδες. Η μια μίζερη, τοπαθής, μοιρασμένη, τολμώ να πω μακιαβελικά συνωμοτική. Η άλλη αισιόδοξη, αγωνιστική, οργανωμένη, προγραμματισμένη. Καλώς το βήμα, ένα γνήσιο αντιπρόσωπο αυτής της άλλης Κύπρου και επικεφαλής της ομάδας στήριξης, το φύρτα τον καθηγητή Κύπρο Νικολάη. Καλησπέρα σας. Ο Γιώργος είναι ο άνθρωπος μας, αλλά ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε οι Κύπροι που νιώθουμε περήφανοι γιατί έχουμε ελληνική καταγωγή. Νιώθουμε ευγνώμονες στον Αυξεντίου, στο Μάτσι και τους άλλους ήρωες του ελευθερωτικού αγώνα. Συγκινούμαστε στο άκουσμα των στίχων του Ευαγόρα Παλτικαρίδη για να πάρουμε μια ανηφοριά που οδηγεί στη λευτεριά. Εμείς συμπορευτήκαμε, υποστηρίξαμε φανατικά τον Εθνάρχη Μακάριο σε όλους τους αγώνες τους, του αγώνες του ενάντια στους Αγγλοαμερικάνους και τους Τούρκους που προσπαθούσαν να διχοτονήσουν την Κύπρο. Εμείς συμπορευτήκαμε με τον ελληνικό λαό ενάντια στη Χούντα. Εμείς καταδικάσαμε το πραξικόπημα της ΙΟΚΑ ΒΙΔΑ πολλοί από τους οποίους σήμερα είναι στην απέναντι όχθη και με τρομάζει η περίπτωση ο κυπριακός λαός μετά από την καταστροφή που έφερα στην Κύπρο να τους βάλει στην εξουσία δημοκρατικά. Υποστηρίξαμε τον Μακάριο και ο καθένας με τον τρόπο που μπορούσε. Αντισταθήκαμε στο πραξικόπημα. Εμείς κλάψαμε την ημέρα που ακούσαμε από την Πάφο το διάγγελμα του Μακαρίου που έλεγε ότι ήταν ζωντανός και σημειοφόρος των κοινών αγώνα ενάντια στη Χούντα και στη διχοτόμηση της Κύπρου. Και στα επόμενα χρόνια εμείς καταλάβαμε τι έλεγε ο Μακάριος όταν έλεγε είμαστε εναντίον της διζωνικής ομοσπονδίας και είμαστε υπέρ του μακροχρόνιου αγώνα μέχρι την απελευθερώση της Κύπρου. Εμείς συγκινηθήκαμε και κλάψαμε και νιώσαμε περήφανοι που κλάψαμε από το διάγγελμα του Τάσου Παπαδόπουλου που μας εκαλούσε να ψηφίσουμε όχι στο αγγλοαμερικανικό σχέδιο για συνομοσπονδία στην Κύπρο. Για μας ο Λιλίκας είναι ο άνθρωπός μας. Αλλά ποιος είναι ο Λιλίκας? Εσπούδασε πολιτικές επιστήμες, πήρε διδακτορικό στις πολιτικές επιστήμες από τη Γαλλία και τα τελευταία 30 χρόνια, από τα μαθητικά του χρόνια, έχει δώσει ολόκληρους αγώνες
στην πολιτική για την προάσπιση των συμφερόντων του κυπριακού λαού. Σαν Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου, πρωτοστάτησε στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαμόρφωσε νέα προγράμματα για τη στήριξη της κυπριακής βιομηχανίας και τουρισμού. Ήταν ο άνθρωπος που μεθόδευσε μαζί με τον Τάσο Παπαδόπουλο συμφωνίες με τον Λίβανο και την Αίγυπτο για την οικονομική ζώνη. Ήταν ο άνθρωπος που είχε δημιουργήσει πρόγραμμα για έρευνα, εξόρυξη και εκμετάλλευση του φυσικού αερίου. Επροστάτησε το δεξί χέρι του Τάσου Παπαδόπουλου στην προσπάθεια απόρριψης του αγγλοαμερικάνικου σχεδίου ΑΝΑΝ και μετά σαν υπουργός εξωτερικών εκαλέστηκε να διαχειριστεί τον πόλεμο για κατασπάραξη της Κύπρου από ανθρώπους που είναι σήμερα υποψήφιοι εναντίον του και θα δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δείχνουν ότι οι μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Αυτός ο άνθρωπος μαζί με τους εχθρούς της Κύπρου προσπαθούν να καταστρέψουν την Κύπρο διότι εδήλωσαν ο κυπριακός λαός ενάντια στα διχοτομικά σχέδια του Αγγλοαμερικάνους. Γι' αυτόν, για μένα, δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος που αντιπροσωπεύει μια σειρά από πράγματα. Για μένα, αντιπροσωπεύει τον συνεχιστή της γραμμής Μακαρίου, της γραμμής του Τάσου Παπαδόπουλου, τον άνθρωπο που μπορεί, το μόνο άνθρωπο σήμερα που μπορεί να συγκεντρώσει αυτές τις δημοκρατικές δυνάμεις που για τα 30-40 τελευταία χρόνια επροασπίστηκαν την υπόθεση της Κύπρου. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Γλυλίκας θα πρέπει να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πιστεύω ότι με τη δική σας στήριξη θα το καταφέρει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κύπρο. Καλώς στο βήμα τον Σπύρο Παπαχαραλάμπους από την Επιτροπή Υποστήριξης Γιώργου Γλυλίκα. Φίλες και φίλοι, πρώτα θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω ταυτόχρονα τον κύριο Γλυλίκα μαζί και τη συνοδεία του από την Κύπρο, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας για να δώσουν μια απάντηση στην παροικία για το γιατί Γλυλίκα, να μας ενημερώσουν για τα τεκτονόμενα στη μικρή μας πατρίδα και να μας δώσει την απάντηση για τη Γλυλίκα. Να μου επιτρέψετε, παρόλο που αναμένω από τον ίδιο να μας απαντήσει αυτή την ερώτηση, να δώσω μια δική μου απάντηση. Γιατί υποστηρίζω εγώ και θα ψηφίζω τον Γλυλίκα. Ανήκω σε ένα κόμμα που από την ίδρυση του παρακολουθώ στενά και αδιάλειπτα τα τεκτενόμενα στον τόπο μας, όπως και κάθε Κύπριος μετανάστης. Και η δική μου καρδιά, στα ζήμα που βλέπω σήμερα τον τόπο και τον λαό μας να περνά στιγμές πείνας, απελπισίας και αβεβαιότητας για το μέλλον, και εικόνες οι οποίες θυμίζουν σκηνές και μνήμες του 1974. Ο Τάσος το 2008 μας παρέδωσε μια περήφανη Κύπρο με μια αυθούσα και συντευτή οικονομία σε όλη την Ευρώπη και ένα λαό να επιμερεί. Πώς τα καταφέραμε σε λιγότερο από 5 χρόνια να κάνουμε ένα ολόκληρο λαό να δυστυχεί, απελπισμένα, και πώς καταδύσαμε την Κύπρο, το κλωτσοσκούφι της Ευρώπης, και από παράδειγμα προς μίμηση σε παράδειγμα προς αποφυγή. Φταίει ο Χριστόφιας και το Ακέλ, λένε οι πολλοί. Ασφαλώς και φταίει ο Χριστόφιας και η Ακελική ηγεσία. Αυτοί φέρουν και την πρωταρχική ευθύνη. Δεν είναι όμως αυτοί οι μόνοι υπεύθυνοι της καταστροφής του τόπου μας. Ευθύνη φέρουν κατά δεύτερον λόγο και οι κομματικές ηγεσίες, οι οποίες είτε ως συγκυβέρνηση είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν έπραξαν το καθήκον τους για να περιορίσουν, αν όχι και να προλάβουν, τον τόπο από την καταστροφή. Δεν μπορεί σήμερα ο κύριος Καρογιάννη και η ηγεσία του δικού μου κόμματος να διατείνονται ανερυθρίαστα ό,τι μπορούν να βγάλουν τον τόπο από την κρίση
όταν εξ αντικειμένου ως συγκυβέρνηση είναι συνυπεύθυνοι για το σημερινό δράμα της Κύπρου. Όταν δεν μπόρεσαν ως συγκυβερνώντες να αποτρέψουν τις 10 πληγές του Φαραώ που έπληξαν τον τόπο μας, πώς θα μπορέσουν να τις τραβέψουν? Όπως δεν μπορεί και ο κύριος Αναστασιάδης να εμφανίσεται σήμερα ως ο σωτήρας αυτού του λαού, αφού για να μπορέσει να εμφανιστεί ως εναλλακτική λύση, με την υπεύθυνη αντιπολίτευση την οποία ασκούσε στο Χριστόφια, άφησε ελεύθερο το σκηνή στο Χριστόφια για να πνιγεί, αδιαφορώντας εάν μαζί του πνιγόταν και η Κύπρος και ο λαός της. Όπως ακριβώς και είναι. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα ο Κυπριακός Ελληνισμός έχει ενώπιον του δύο επιλογές. Την επιλογή Αναστασιάδη Μαλά, η οποία είναι η επιλογή των διεφθαρμένων κομματικών ηγεσιών που είναι οι αίτιοι του σημερινού μας δράματος, και την επιλογή των πολιτών που γίνεται μέρα με τη μέρα και η επιλογή του λαού. Την επιλογή Γιώργου Λιλίκα, η οποία υπόσχεται αθεαυτής να δώσει ελπίδα στο λαό μας και να τον κάλει από την απελπισία και την δυστυχία. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα εμείς δεν έχουμε επιλογή. Εάν θέλουμε αλλαγή από τα τραγικά διέξοδα τα οποία βρίσκεται ο κόσμος μας, ένα είναι το αξίωμα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το κάναμε χθες. Τι? Να ψηφίσουμε με βάση το συμφέρον των παιδιών μας και της Κύπρου και όχι με βάση το συμφέρον των κομμάτων και των κομματικών ηγεσιών ή οποιοδήποτε κομματάρχη. Στις επόμενες εκλογές δεν διακυβεύεται το πολιτικό μέλλον ή η πολιτική επιβίωση ή του Μάρη του Καρουλιά ή του Άντρου του Κυπριανού ή του Νίκου του Αναστασιάδη. Διακυβεύεται το μέλλον της Κύπρου αυτό καθ' αυτό. Γι' αυτό και επέλεξα και επιλέγω τον Γιώργο τον Λιλίκα. Βασιζόμενοι στην οικονομική ευμάρεια του λαού μας τον Απρίλιο του 2004, προσπάθησαν να περάσουν ένα σχέδιο και εισέσπραξαν ένα όχι. Σε ένα-δύο χρόνια, βασισμένοι στην οικονομική μιζέρια του λαού μας, πάλι θα προσπαθήσουν να βάλουν νέα σχέδια. Ξέρετε, οποιαδήποτε οικονομικά προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν σε 2, 3, 5 χρόνια. Μία κακή εθνική λύση θα είναι στους αιώνες των αιώνων. Θα είναι καταστρεπτική. Και λόγω του μεγέθους της μικρής μας χώρας, θα είναι το τέλος. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη από τη μία ο αρχιερέας, ο φύστατος Νίκος Αναστασιάδης του σχεδίου ΑΝΑ, ο αρχιερέας του σχεδίου, και από την άλλη ο υποστηριχτής του σχεδίου, ο αγαπητός, ο Σταύρος Ομαλάς, και από την άλλη η ευθύνη του δόρατος, του Τάσου Παπαδόπουλου, ο Γιώργος Λιλίκας. Παρακαλώ υποδεχτείτε τον επόμενο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Γιώργο Λιλίκα. Να τους προσκυνήσω όλους με το αγαπητές φίλες και φίλοι και να εκφράσω την ιδιαίτερη μου χαρά γιατί βρίσκομαι ακόμα μια φορά μαζί σας. Τελευταία φορά νομίζω ήταν πριν από 2 χρόνια στην παρουσίαση του βιβλίου μου που και πάλι ο αγαπητός φίλος ο Κύπρος ο Νικολαίδης με έκανε την τιμή να το παρουσιάσει και η προηγούμενη φορά ήταν πριν ακριβώς 5 χρόνια. Όταν σε αυτήν την αίθουσα ήρθα να μιλήσω και να υποστηρίξω την υποψηφιότητα του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου. 5 χρόνια μετά παρουσιάζομαι ξανά ενώπιον σας να σας ζητήσω να επανορθώσουμε το λάθος του 2008 και να δώσουμε συνέχεια στον αγώνα του Τάσου Παπαδόπουλου. Για να τιμήσουμε την προσοχή. Θα είναι και το καλύτερο μνημόσυνο για την επέτειο πριν από 4 χρόνια που μας έφυγε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος στις 12 του Δεκέμβρη. Αυτές οι εκλογές πρέπει να πω ότι δεν μοιάζουν με κανένα από τις προηγούμενες εκλογές. Είναι εκλογές οι οποίες θα έλεγα ξεχωρίζουν για τις ιδιαιτερότητες τους, αλλά περισσότερο ξεχωρίζουν για τη σημασία που έχουν. Σε αυτές τις εκλογές δεν θα κρυφτούν τα ποσοστά των κομμάτων.
τα ποσοστά των κομμάτων θα κριθούν στις βουλευτικές εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές δεν αναμετράται ο κομματικός πατριωτισμός μέσα από τους πανηγυρισμούς αυτών που θα κερδίσουν ή θα χάσουν τις εκλογές. Γιατί απλούστατα στις προεδρικές εκλογές εκείνο που πρέπει να πρετανεύσει σε όλους μας δεν είναι ο κομματικός πατριωτισμός. Είναι ο πραγματικός πατριωτισμός, ο ένας και μοναδικός. Η αγάπη μας για τον τόπο μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα κρίνει το μέλλον της Κύπρου και στο εθνικό και στην οικονομία. Είπα πριν ότι δεν μοιάζουν με κανέναν άλλη εκλογή αυτές οι προεδρικές. Εάν μοιάζουν με κάτι, μοιάζουν με το δημοψήφισμα του 2004. Όπου το αποτέλεσμα θα είναι καθοριστικό για την πορεία. Αυτές οι εκλογές λαμβάνουν χώρα σε μια πολιτική καταχνιά. Ξέρω ότι ζείτε από μακριά την πραγματικότητα της Κύπρου. Ενημερώνεστε μέσα από το ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου. Ενημερώνεστε από το διαδίκτυο και από τους φίλους και συγγενείς που έχετε στην Κύπρο. Φοβάμαι πως δεν μπορείτε να νιώσετε ακόμα το περιβάλλον της Κύπρου όπως έχει πλέον διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες και όπως διαμορφώνεται μέρα με την ημέρα στην πατρίδα μας. Μίλησα για καταχνιά. Γιατί στην Κύπρο ζούμε στιγμές που έχουμε να τις ζήσει από την εποχή της τουρκικής εισβολής. Στην Κύπρο του 21ου αιώνα έχουμε μερικές χιλιάδες μαθητές που πηγαίνουν σχολείο το πρωί και δεν έχουν πάρει πρόγευμα και δεν έχουν λεφτά να φάνε ένα σάντουιτς. Στην Κύπρο του 21ου αιώνα έχουμε συνταξιούχους, ανθρώπους που εργάστηκαν πολύ σκληρά σε δύσκολες συνθήκες για να μπορέσουμε εμείς οι νεότεροι να έχουμε την ποιότητα ζωής που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Συνταξιούχους που σήμερα, στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, δεν έχουν ούτε να πληρώσουν το ρεύμα τους. Θεωρώ ότι δεν εκπληρώνουμε το χρέος μας απέναντι σε αυτήν τη γενιά των ανθρώπων. Αυτοί μας πρόσφεραν τα πάντα. Εμείς οφείλουμε τουλάχιστον να φροντίσουμε τα τελευταία χρόνια της ζωής τους να τα περάσουν με αξιοπρέπεια και όπως τους αξίζει. Και όχι μέσα στη φτώχεια και τη μιζέρια. Ζούμε στην Κύπρο στιγμές που καταραγώνουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Οικογένειες να καταφεύγουν καθημερινά σε κοινωνικά παντοπολία ή σε κοινωνικά ή εκκλησιαστικά συσίτια για να εξασφαλίσουν τη διατροφή τους. Σκηνές που μόνο στην Αφρική βλέπαμε και αυτές μέσα από τους τηλεοπτικούς μας δέχτες. Εμείς δεν είναι αυτήν την Κύπρο που θέλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Εμείς θέλουμε και έχουμε χρέος να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Κύπρο ανώτερη από αυτή που μας παρέδωσαν οι γονείς μας. Και αυτή είναι τη δέσμευση, παραλαμβάνω, ενώπιον των πολιτών. Να εργαστούμε για να προσφέρουμε στα δικά μας παιδιά μια καλύτερη ποιότητα ζωής από αυτή που παραλάβαμε εμείς. Αλλά ταυτόχρονα και μια πατρίδα ελεύθερη. Για αυτή που αγωνίστηκαν ο Αξεντίνου και ο Μάτσης παραφέρθηκε στην Αφρική. Δεν θέλω να αναφερθώ στις αιτίες και στο ποιοι φταίνε και δεν φταίνε για να φτάσει η Κύπρος σήμερα σε αυτήν την άθλια οικονομική κατάσταση. Αυτά θα γίνουν στην πορεία. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε όλοι να συμπεριφερθούμε με υπευθυνότητα και με σοβαρότητα, αναλαμβάνοντας ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί για να βγάλουμε την Κύπρο από τα διέξοδα, για να δώσουμε προοπτική και ελπίδα στους νέους μας, οι οποίοι μεταναστεύουν όπως μετανάστευε η δική σας γενιά το 1974 για να βρει δουλειά σε ξένες χώρες. Ξανάρχισε η μετανάστευση. Η ευθύνη η δική μας λοιπόν είναι να αναστηλώσουμε την ελπίδα του λαού μας αλλά και να του δώσουμε συγκεκριμένες προοπτικές
με αναπτυξιακή κατεύθυνση. Για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να κρατήσουμε τα παιδιά μας στην πατρίδα μας. Γιατί χρειαζόμαστε και τη μόρφωση τους και τον δυναμισμό τους και την ενέργεια να τα διοχετεύσουν στη δική μας την κοινωνία και όχι στις ξένες κοινωνίες. Κάποιοι βάλθηκαν και εντός και εκτός Κύπρου να μας πείσουν ότι χρεοκοπήσαμε. Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να βρούμε δάνειο στη διεθνή αγορά για να ανταποκριθούμε στις δανειακές μας υποχρεώσεις και στα ελλείμματα που δυστυχώς η κυβέρνηση δημιούργησε και κάποιες διοικήσεις τραπεζών φρόντισαν να μεταφέρουν στην Κύπρο με τις λαθασμένες επενδυτικές τους αποφάσεις. Λέω βάρθηκα να μας πείσουν ότι χρεοκοπήσαμε, γιατί κάθε άλλο παρά η Κύπρος χρεοκοπήσε. Για να αναλογιστείτε την οικονομική κατάσταση της Κύπρου, θα σας πω μόνο ότι το χρέος μας πριν από την Τρόικα, τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το δημόσιο χρέος σήμερα, αναλογούν στο 2,5% της αξίας των οικοπαίδων μας στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Το Υπουργείο Εμπορίου και άλλοι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι η αξία του φυσικού αερίου που διαθέτει η Κύπρος στα οικόπεδά της είναι τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι το ανεβάζουν μέχρι και 1,2 δισεκατομμύρια. Τα 15 δισεκατομμύρια που χρωστούμε αναλογούν στο 2,5% αυτής της αξίας. Και όμως θέλουν να μας πείσουν ότι έχουμε χρεοκοπήσει. Και θέλουν να μας πείσουν να δεχτούμε εδώ και τώρα ένα μνημόνιο το οποίο όπου εφαρμόστηκε από την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και προηγούμενα σε άλλες χώρες όσο του δούνου του οδήγησε σε νέα οικονομική ύφεση, σε μεγαλύτερη οικονομική κρίση και σε μεγαλύτερες στρατιές ανέργων. Αυτό το αποτυχημένο μοντέλο το οποίο θέλουν να επιβάλλουν και στην Κύπρο σήμερα και βρίσκουν αντιστάσεις από τους πολίτες μας για να το επιβάλλουν, επικαλούνται τη χρεοκοπία ή την επικείμενη, όπως είπε κάποιος αρχηγός μου, κατάρρευση και της οικονομίας και του κράτους. Με την ίδια φρασιολογία, οι ίδιοι άνθρωποι που μας εκβίαζαν το 2004 να δεχτούμε το σχέδιο Ανάν, γιατί θα είχαμε μικρασιατική καταστροφή να το απορρίπταμε, με την ίδια φρασιολογία, την ίδια κινδυνολογία και τους ίδιους εκβιασμούς, προσπαθούν να εκβιάσουν τον Κυπριακό Ελληνισμό σήμερα να αποδεχτεί το μνημόνιο της Τρόικα αγόγγιστα και σιωπηρά. Εμείς λέμε δεν χρεοκοπήσαμε. Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν επιλογές που μπορούν να θέσουν την κυπριακή οικονομία σε τροχιά ανάπτυξη σε λιγότερο από ένα χρόνο. Και καταθέσαμε τέτοιες προτάσεις από το περασμένο καλοκαίρι. Όπως ήταν η πρότασή μας για άμεση αξιοποίηση του φυσικού αερίου από το οικόπεδο 12. Κάτι που έκαναν πριν από εμάς άλλες χώρες, τη Λατινική Αμερική. Κάτι που κάνουν καθημερινά οι διεθνείς εταιρείες. Κάτι που έκανε πριν από λίγες μέρες η Νόβα για το οικόπεδο Λεβιάθα. Κάτι που θέλει να κάνει η Ντέλε μέσω της Νόβα για το οικόπεδο 12, το δικό μας οικόπεδο. Όταν καταθέσαμε την πρότασή μας αυτή, κάποιοι την αγνώρισαν. Και η κυβέρνηση και οι αρχιοψήφοι μας. Παρότι από την πρώτη μέρα προτείναμε στους αρχιοψηφίους μας και στην κυβέρνηση να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους ή τις τροποποιήσεις τους επί της πρότασής μας, δηλώνοντας ότι είμαστε έτοιμοι να τις υιοθετήσουμε για να καταστεί ακόμα πιο καλή η πρότασή μας. Τους καλέσαμε να καταθέσουν και τις δικές τους προτάσεις. Προτάσεις για γρήγορη ανάπτυξη, όχι για ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, για να αποφύγουμε ακριβώς την κοινωνική δυστυχία και τον ανθρώπινο πόνο που συνεπάγεται η οικονομική κρίση. Διότι σε μια οικονομική κρίση δεν δυστυχούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι ανθρώποι. Και μας ενδιαφέρει ο ανθρώπινος πόνος, μας ενδιαφέρει να αποφύγουμε την κοινωνική δυστυχία. Δυστυχώς αγνώρισαν και την πρότασή μας και την πρόσκλησή μας. Σήμερα που διαπιστώνουν ότι οι Κύπροι πολίτες αγκαλιάζουν την πρότασή μας και δείχνουν ενδιαφέρον, όπως και μια σειρά από οικονομολόγοι που καλούν την κυβέρνηση να εξετάσει σε βάθος την πρότασή μας, τα δύο επιτελεία των αρχικοψηφίων μας, συντονισμένα και με την ίδια φρασιολογία και ορολογία, επιχειρούν να αποδείξουν και να πείσουν τους Κύπρους πολίτες ότι η πρότασή μας δεν αξίζει και δεν έχουμε χρόνο πλέον.
δεν μας έχει μείνει χρόνος. Αν δεν μας έχει μείνει χρόνος για να εκδώσουμε εταιρικά ομόλογα, που όντως απαιτεί μια περίοδο 8-10 μηνών, γι' αυτό δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ευθύνονται αυτοί που κόφασαν το καλοκαίρι, όταν καταθέσαμε την πρότασή μας και είχαμε άπλετο χρόνο να την εφαρμόσουμε. Και αν την εφαρμόζαμε τότε, σήμερα θα είμαστε στο τέλος του δρόμου. Και εμείς είπαμε, αν δεν έχουμε χρόνο σήμερα, προκειμένου να υποθηκεύσουμε με το μνημόνιο της Τρόικας το μέλλον, όχι της δικής μας γενιάς, και των επόμενων γενιών, και την όποια προοπτική ανάπτυξης, τότε ας κάνουμε αυτό που θα έκανε ο κάθε νούσιμος, φρόνιμος οικογενειάρχης. Ας προπολίσουμε ένα μέρος από το φυσικό μας αέριο από το επόμενο 12. Και να διοχετεύσουμε αυτά τα κεφάλαια στην ανάπτυξη του τόπου και στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών μας. Για να μην χρειαστούμε μνημόνιο. Για να μην περάσουν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας στη μιζέρια και στη δυστυχία. Αφού το είπαμε αυτό, τα δύο επιτελεία βάλθηκαν και πάλι συντονισμένα, γιατί πρέπει να σας πω ότι περνούν εδώ και περίπου ένα μήνα τώρα, έναν πολιτικό ειδήλιο. Βρίσκονται σε μεγάλο πολιτικό έρωτα τα δύο επιτελεία των αρχιποψηφίων μας. Όταν τους δείτε στους τηλεοπτικούς δεύτερες, τα τηλεοπτικά κανάλια, στις συζητήσεις, επικεντρώνουν τα σφραγκρά τους μόνο στους δικούς μας αντιπροσώπους. Και οι δύο. Και δεν είναι τυχαίο. Την ίδια σχολή σκέψης εξέφραζαν και στο σχέδιο ΑΝΑ, την ίδια σχολή σκέψης εκφράζουν και σήμερα. Τη σκέψη της ιστοπάθειας και της παράδοσης. Βάρθηκα λοιπόν να αποδείξουν με διάφορες σοφιστίες ότι το φυσικό μας αέριο δεν έχει καμία αξία. Έφτασα στο σημείο να μας πούμε διάφορες αναλύσεις στις τελευταία εβδομάδα πως το οικόπεδο 12 αξίζει περίπου όσο να αξίζει μια πολυκατοικία στη Λεωφόρο Μακαρίου, στη Λευκοσία. Αξίζει, μας είπαν, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Χθες τους είπαμε να ξανασκεφτούν τους αριθμούς τους και τους καλέσαμε να πάνε στην Νόπολη, να τη συμβουλεύσουν και να την αποτρέψουν να επενδύσει στο οικόπεδο 12, γιατί θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία την Νόπολη. Διότι με βάση τα στοιχεία της Νόπολη, για έναν οικόπεδο που αξίζει 1,2 δισεκατομμύρια και θα εισπράξει μόνο ένα μέρος από αυτά, γιατί θέλουν να ανοίξει την Κυπριακή Δημοκρατία, η Νόπολη με βάση τους προγραμματισμούς της έχει ήδη δαπανίσει 120 εκατομμύρια για να κάνει την πρώτη γιώτηση, θα δαπανίσει όπως λέει η ίδια άλλα 80 εκατομμύρια για την δεύτερη γιώτηση και για να βγάλει το φυσικό αέριο από το βυθό στην επιφάνεια της θάλασσας, όχι να το φέρει στην Κύπρο, από το βυθό στην επιφάνεια, θα δαπανίσει άλλα 2 δισεκατομμύρια. Ξέρετε καμιά εταιρεία που δαπανά 2,5 δισεκατομμύρια για να πάρει ένα μέρος από το 1,2 δισεκατομμύρια? Ασφαλώς οι ξένες διεθνείς εταιρείες δεν εμπιστεύονται τους εμπειρογνώμονες των αρχιποψηφίων μας, των επιτελείων τους. Εμπιστεύονται τους δικούς τους εμπειρογνώμονες, γι' αυτόν και επενδύουν στο δικό μας το οικόπεδο 12. Γι' αυτόν και συνεχίζουν να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για όλα τα οικόπεδα της Κυπριακής Άωσης. Γι' αυτόν και θα επενδύσουν και άλλα 14 δισεκατομμύρια για να κάνουν τη μονάδα νεκροποίησης. Γιατί από μόνο του το οικόπεδο 12 αξίζει πάνω από 80 δισεκατομμύρια. Και εμείς χρωστούμε 15. Και πάμε να διαπραγματευτούμε ένα δάνειο 17 δισεκατομμυρίων. Ένα δάνειο το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αρνείται να συμμετάσχει σε αυτό, δηλώνοντας ότι θα είναι μη βιώσιμο. Τι σημαίνει μη βιώσιμο? Μη βιώσιμο σημαίνει ότι σε έναν ή δύο χρόνια από σήμερα θα χρειαστούμε δεύτερο μνημόνιο, δεύτερο δάνειο. Και τα παραπέρα τα γνωρίζουμε. Είναι η ιστορία της Ελλάδας. Θα βουλιάξει η κοινωνία σε μια άθλια οικονομική κρίση. Και ασφαλώς, για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τα διαδεχόμενα δάνεια, θα πρέπει να μεταβιβάσουμε όλα μας τα δικαιώματα, όλα τα έσοδα από το φυσικό αέριο της Κύπρου, στην Τρόικα. Εμείς προτείνουμε από τα 13 μας οικόπεδα να διαθέσουμε ένα μέρος από το ένα μας οικόπεδο για να δώσουμε ελπίδα και προοπτική στους νέους μας να θέσουμε ξανά την Κυπριακή οικονομία στην ανάπτυξη.
και να μπορέσουμε να αποφύγουμε την κοινωνική και οικονομική κρίση. Και να μην χρειαστούμε, εγώ λέω, το μνημόνιο της Τρόικας. Και μας λένε να ξεπουλήσουμε την περιουσία του κράτους. Και αυτοί που θέλουν και είναι διατεθειμένοι να διαθέσουμε όλα τα έσοδα από όλα τα οικόπεδα μας για την Τρόικα. Γιατί δεν λέμε στον λαό πόσα θα στοιχήσει το μνημόνιο, πόσους τόπους θα πληρώσουμε στην Τρόικα, πόσες δεκάδες δισεκατομμύρια θα δώσουμε στα 30 χρόνια στην Τρόικα. Μόνο τόπους. Αλλά δεν πρέπει να μας εκπλήξει αυτή τους η στάση. Είναι όπως σας είπα και πριν, η ίδια ασχολή σκέψης με την ίδια ιτροπαθή φιλοσοφία που και το 2004 σήκωσε τα χέρια ψηλά μπροστά στο σχέδιο να, έτσι και σήμερα μπροστά στο μνημόσυνο, όπως το λέει ο λαός μας, το μνημόνιο της Τρόικας, σηκώνουν και πάλι τα χέρια ψηλά και είναι έτοιμοι να παραδώσουν και την κοινωνία και τον εθνικό μας πλούτο στα χέρια της Τρόικας. Εμείς λέμε δεν θα τα δεχτούμε. Και το παραπάνω από μια φορά. Και να υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, εάν οι πολίτες μετιμήσουμε την ψήφο τους, θα αποπληρώσουμε τους Τροϊκανούς ως τραπεζίτες που είναι και θα τους στείλουμε στο σπίτι τους. Θέλουμε να διαθέσουμε τα 12,5 δικά μας οικόπεδα για το μέλλον των παιδιών μας και όχι για τα ταμεία της Τρόικας. Και αυτοί που δεν πιστεύουν στις δυνάμεις μας και αυτοί που καλλιεργούν την ιτοπάδεια και την αυτοεγκατάλειψη στους πολίτες, που προσπαθούν να τους αφαιρέσουν την προοπτική και την ελπίδα για να κάψουν το ηθικό των πολιτών, τους λέμε να θυμηθούν το 1974 σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, με τον μισό μας πληθυσμό άνεργων, με το 70% του εθνικού παραγωγικού μας πλούτου υποκατοχή, καταφέραμε να αναστηλώσουμε και την οικονομία και την κοινωνία. Έτσι και σήμερα μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να φέρουμε ξανά την ελπίδα στον λαό μας και θα τη φέρουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πολλοί λένε ότι το Κυπριακό, η οικονομία είναι πιο σημαντική από το Κυπριακό. Κάποιος φίλος πριν είπε την ουσιώδη διαφορά ανάμεσα στην οικονομία και το Κυπριακό. Μια κακή οικονομική διαχείριση οδηγεί στην κοινωνική δυστυχία. Αλλά είναι ανατρέψιμη. Με μια σωστή οικονομική πολιτική, με ένα σωστό αναπτυξιακό πρόγραμμα, μπορούμε να αναστηλώσουμε την οικονομία, όσον κακή και να είναι. Μια κακή λύση του Κυπριακού όμως δεν διορθώνεται. Αυτή είναι η ουσιώδης και η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην οικονομία και το Κυπριακό. Όμως υπάρχει και μια διασύνδεση ανάμεσα στην κυπριακή οικονομία, ειδικά για μας, και το Κυπριακό. Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα εθνικά μας δικαιώματα, για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε για μια λύση που να μας οδηγεί σε μια ελεύθερη πατρίδα με δημοκρατικό πολίτευμα, πρέπει να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Εάν είμαστε οικονομικά εξαρτημένοι, θα είμαστε πολιτικά ευάλωτοι. Και δεν θα αρχίσουν να μας φέρουν και το σχέδιο να ανάνεξει. Εάν εξαρτάται η επιβίωση μας οικονομική από τις δόσεις των δανείων της Τρόικας, όπως γίνεται με την Ελλάδα, την οποία εξευτελίζουν επί καθημερινής βάσης, τότε να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η διασύνδεση της επόμενης δόσης του δανείου προς την Κυπριακή Δημοκρατία θα συνοδεύεται με την αποδοχή και ενός σχεδίου απαράδεκτου που θα είναι χειρότερο από το σχέδιο να που απορρίψαμε. Γιατί βρίσκεται σε αδιέξοδο σήμερα το Κυπριακό. Αλλά δεν βρίσκεται σε στασιμότητα. Την ώρα που η πολιτική μας ηγεσία και οι πολίτες έχουν στραμμένη την προσοχή τους προς τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ο κύριος Ντάουνερ και η ομάδα του, πίσω από την πλάτη μας, προωθούν στην λεγόμενη κωδικοποίηση των σημείων συναντήληψης και σύγκλησης. Διερωτάται κανείς προς τι η κωδικοποίηση, τι εξυπηρετεί σήμερα να καταγραφούν οι σύγκλησεις, οι όποιες σύγκλησεις, όταν το Κυπριακό βρίσκεται σε αδιέξοδο και δεν υπάρχει καμία προοπτική
η άμεση λύση του Κυπριακού. Τι εξυπηρετεί λοιπόν η καταγραφή και η κωδικοποίηση των συγκλήσεων? Εξυπηρετεί έναν και μοναδικό σκοπό. Στο να μεταφέρουν, να πληροδοτήσουν εις τον επόμενο πρόεδρο αυτές τις υποχωρήσεις, διότι οι συγκλήσεις μας δεν είναι τίποτε άλλο από μονομερείς υποχωρήσεις της δικής μας πλευράς. Να τις πληροδοτήσουν λοιπόν στον επόμενο πρόεδρο για να τον εξαναγκάσουν να συνεχίσει τις συνομιλίες από εδώ που έχουν διακοπεί. Γι' αυτό ένιωσα την υποχρέωση να δηλώσω δημόσια για να πάει το μήνυμα και στον κύριο Ντάουνερ, του οποίου οι μέρες είναι μετρημένες, ότι με κανέναν τρόπο αυτές οι συγκλήσεις δεν δεσμεύουν εμένα. Η λαϊκή εντολή που ζητώ από τους πολίτες είναι να με εξουσιοδοτήσουν να αναιρέσουμε αυτές τις συγκλήσεις. Να αποσύρουμε όλες τις διαχρονικές μας υποχωρήσεις. 38 χρόνια υποχωρούμε μονομερώς. 38 χρόνια αφήνουμε στο τραπέζι των συνομιλιών υποχωρήσεις που υποθηκεύουν και τα δικαιώματά μας και την βιωσιμότητα της λύσης. Ήρθε η ώρα λοιπόν όχι να διαπραγματευόμαστε τα δικαιώματα μας. Ήρθε η ώρα να τα διεκδικήσουμε και να τα υπερασπιστούμε. Αν υπάρχει στασιμότητα για διέξοδο στο Κυπριακό, αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην Τουρκία, στην τουρκική αδιαταξία. Όλοι οι Κύπροι Πρόεδροι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Διέθεσαν όλοι τους την ενέργεια με στόχο τη λύση του Κυπριακού. Όλοι οι Πρόεδροι μηδενός εξαιρουμένου, σε αυτήν τους την προσπάθεια έκαναν υποχωρήσεις. Άλλοι μικρές και ασήμαντες, άλλοι μεγάλες και οδυνηρές. Προκειμένου να πιστεί η Τουρκία να εγκαταλείψει την αδιάταχτη πολιτική της και να δείξει πνεύμα συνένεσης. Δυστυχώς, η ιστορία των διακοινωτικών συνομιλιών αποδεικνύει πως κάθε φορά που εμείς υποχωρούμε, κάθε φορά που εμείς δεχόμαστε να ικανοποιήσουμε μια αναπέτηση της Τουρκίας, η Τουρκία γίνεται ακόμα πιο αδιάταχτη. Όσο ικανοποιούμε τις απαιτήσεις της, τόσο μεγαλώνει η όρεξη της Τουρκίας. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία των διακοινωτικών συνομιλιών. Και αν λοιπόν θέλουμε να λύσουμε τον Κυπριακό γρήγορα, αλλά και με έναν τρόπο που να αποκαθιστά το διεθνές δίκαιο στην πατρίδα μας και την εδαφική μας κυριαρχία, θα πρέπει να εστιάσουμε στο πώς θα εξαναγκάσουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική. Διότι αν με την ανοχή μας, αν με την δική μας υποχωρητική πολιτική, συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στην Τουρκία να διατηρεί την αδιαλλαξία της, τότε ως Κυπριακός Ελληνισμός έχουμε μόνο δύο επιλογές. Είτε θα συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με την τουρκοκυπριακή ηγεσία για άλλα 38 χρόνια, για να μην πω για άλλα 200 χρόνια, χωρίς λύση, ή για να έχουμε λύση θα πρέπει να αποδεχτούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Αλλά σε τέτοια περίπτωση η λύση αυτή θα είναι λύση τουρκικών προδιαγραφών. Αν λοιπόν θέλουμε γρήγορα λύση, αλλά μια δίκαιη λύση, τότε θα πρέπει να δούμε πώς και τι θα πρέπει να πράξουμε για να αναγκάσουμε, και το τονίζω, να αναγκάσουμε την Τουρκία να αλλάξει πολιτική. Γιατί η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική από μόνη της. Δεν πρόκειται η Τουρκία να ξυπνήσει κάποιο πρωινό και επειδή θα νιώσει τύψη συνειδήσεως ή για λόγους ειδικής τάξης θα αποφασίσει να αλλάξει πολιτική. Δυστυχώς, τα κράτη δεν έχουν ούτε ηθική ούτε τύψη συνειδήσεως. Όπως έλεγε ο Βρετανός πρωθυπουργός Τσέρτσιλ, τα κράτη δεν έχουν ούτε φίλους, έχουν συμφέροντα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια διεκδικητική στρατηγική. Μια στρατηγική που να συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα της Ευρώπης, αλλά και της περιφέρειάς μας. Και να δημιουργήσουμε στην Τουρκία μεγαλύτερο κόστος από την κατοχή για την κατοχή που διατηρεί στην Κύπρο από το όφελος που έχει από την κατοχή. Μόνο όταν η Τουρκία πληρώνει πιο ψηλό τίμημα από το κέρδος που έχει από την κατοχή, θα αναγκαστεί να αλλάξει πολιτική. Γι' αυτό προτείνουμε
τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών από αφορμή των φυσικών αέριων, να συμπλήρουμε τα ενεργειακά μας συμφέροντα και τα οικονομικά μας συμφέροντα με αυτά μεγάλο χρόνο, φύλλο χρόνο που μας στηρίζουν και μπορούν να μας στηρίξουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Προτείνουμε να αξιοποιήσουμε τη γεωγραφική θέση της Κύπρου που έχει στρατηγική σημασία για να συνάψουμε στρατηγική συμμαχία, στρατηγικές συμμαχίες, όπως ξεκινήσαμε με τη Γαλλία το 2007, στρατηγική σημασία την οποία σήμερα αξιοποιεί η Μεγάλη Βρετανία με τις βάσεις της και επιβουλεύεται η Τουρκία. Είναι καιρό να την αξιοποιήσουμε εμείς προς δικό μας όφελος τη γεωστρατηγική αξία της Κύπρου. Να ενισχύσουμε τη θέση και τον ρόλο μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η ταυτότητα μας ως κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ευκαιρίες που μας παρέχει η αίτηση της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να φέρουμε την Τουρκία μπροστά από διλήμματα. Πρέπει να κάνουμε την Τουρκία να συνειδητοποιήσει αλλά και να πιστέψει. Και θα πιστέψει αν εμείς είμαστε αποφασισμένοι. Πως έχει να χάσει μεγαλύτερα στρατηγικά συμφέροντα όπως είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ακόμα και η ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξει η πολιτική στο Κυπριακό. Όσον αφορά τη διαδικασία των συνομιλιών, προτείνουμε μια καινούργια διαδικασία. Δεν πιστεύουμε ότι η συνέχιση των διακοινωνικών συνομιλιών μπορεί να οδηγήσει σε λύση. Επιλέξαμε τις διακοινωνικές συνομιλίες μετά την εισβολή, γιατί τότε η ηγεσία μας και μέχρι πρόσφατα δεν είχε άλλη επιλογή από τις διακοινωνικές συνομιλίες. Όταν η Τουρκία αρνείται να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών γιατί δεν ανανεώσει την Κυπριακή Δημοκρατία, η πολιτική μας ηγεσία είχε δύο επιλογές μόνο. Είτε να μπούμε σε ένα παραταταμένο αδιέξοδο, αφού αρνείται να συνομιλήσει μαζί μας η Τουρκία, χωρίς καμιά προοπτική λύση του Κυπριακού, είτε να δεχτεί την οδό των διακοινωνικών συνομιλιών που μας συμβούλευαν τα Ηνωμένα Έθνη και κάποιες πρωτεύουσες. Και δέχτηκαν τις συνομιλίες. 38 χρόνια μετά, αν κάνουμε έναν απολογισμό, διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο δεν έχουμε οδηγηθεί σε λύση του Κυπριακού, αλλά αυτά τα 38 χρόνια διακοινωνικών συνομιλιών αξιοποιήθηκαν από την Τουρκία για να μετατραπεί η ίδια η Τουρκία από εισβολέας σε μια ουδέτερη χώρα, σε μια χώρα παρατηρητή και το Κυπριακό από πρόβλημα εισβολής και κατοχής να καταστεί δικοινοτικό πρόβλημα κατανομής των εξουσιών ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Και με τα λάθη που έχουμε κάνει και στο φυσικό αέριο, εάν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, σε δύο χρόνια το Κυπριακό θα είναι πρόβλημα κατανομής των εσόδων του φυσικού αερίου ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Ταυτόχρονα, η Τουρκία αξιοποίησε αυτά τα 38 χρόνια για να επικύσει τα κατεχόμενα, αλλά ταυτόχρονα και για να αναβαθμίσει το πολιτικό καθεστώς του ψευδοκράτους. Γι' αυτό η πρότασή μας είναι πως ήρθε η ώρα, πέραν από την απόσυρση όλων των διαχρονικών μας υποχωρήσεων, να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Και θα το πετύχουμε αυτό όχι με ομιλίες και συνθήματα, ούτε με ενημερώσεις των ξένων κυβερνήσεων, διότι γνωρίζουν οι κυβερνήσεις, όπως και το Λονδίνο γνωρίζει, ότι έγινε εισβολή και υπάρχει κατοχή στην Κύπρο. Θα πάρει τον πραγματικό του χαρακτήρα των Κυπριακών όταν εξαναγκάσουμε την Τουρκία να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών. Γι' αυτό προτείνουμε ως διαδικασία την παράλληλη και ταυτόχρονη διαπραγμάτευση. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και των ελευθεριών τους μέσα από τη λύση και των ατομικών και των κοινωνικών τους και των δικαιωμάτων τους για τη θρησκεία, για τη γλώσσα και την εθνική τους ταυτότητα. Εμείς δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε κανένα δικαίωμα από τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Ούτε όμως δεχόμαστε να αφαιρέσουμε δικαιώματα από τους Ελληνοκύπριους. Αυτή είναι η διάφορα μας. Παράλληλα και ταυτόχρονα όμως, πρέπει να διαπραγματευτούμε με την Τουρκία τα ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την Τουρκία. Και αυτά είναι η απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων, η απόσυρση των επίκων, η κατάργηση των εγγύσεων και των όποιων περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Και κανένας ουδέτερος και αντικειμενικός παρατηρητής δεν μπορεί να ισχυριστεί
πως για αυτά τα τέσσερα ζητήματα μπορούν οι Τουρκοκύπροι να αποφασίσουν και να δεσμεύσουν την Τουρκία. Κάποιοι λένε πως αυτή μας η στρατηγική θα αποτύχει, γιατί η Τουρκία, όπως και το 1974 και σήμερα, αρνούμενη να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, θα αρνηθεί να καθίσει το τραπέζι των συνομιλιών. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως μέσα από τις εμπειρίες μου και στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αλλά και από το Υπουργείο Εξωτερικών, πως αν εμείς είμαστε αποφασισμένοι, εάν εμείς έχουμε τη διάθεση να αγωνιστούμε και να οδηγήσουμε την Τουρκία να πληρώσει τίμημα, η Τουρκία θα σκεφτεί διπλά και τριπλά την απόφασή της. Εάν η Τουρκία γνωρίζει εκ των προτέρων πως στην περίπτωση που αρνηθεί την πρόσκλησή μας για διάλογο, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αναστείλουμε μονομερώς την ενταξιακή της πορεία, τότε θα καθίσει το τραπέζι των συνομιλιών, γιατί το τίμημα θα είναι πολύ ακριβό για την Τουρκία. Όποτε πιστέψαμε στις δυνάμεις μας, όποτε καθορίσαμε στόχους και διεκδικήσαμε τους στόχους μας, τους κερδίσαμε. Και το 2004, όταν είμαστε σε πολύ πιο αδύνατη θέση, πριν ακόμα ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταφέραμε και απορρίψαμε το σχέδιο Ανάν και δεν κατάφεραν να επιβάλλουν καμιά τιμωρία στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπως το 2006, όταν διεκδικούσαμε τις πρώτες ομόφωνες κυρώσεις κατά της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποιοι μας ηρωνεύονταν πως δεν μπορούσαμε να το πετύχουμε γιατί απαιτείται ομοφωνία. Και η Αγγλία, η Σουηδία και κάποιες άλλες χώρες είχαν βέτο. Όπως τότε σε πιο δύσκολες συνθήκες μπορέσαμε και βγάλαμε ομόφωνη απόφαση με κυρώσεις κατά της Τουρκίας, έτσι και σήμερα. Γιατί σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2006. Και έχει ερίσματα σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, ιδιαίτερα με τους φυσικό μας αέριο, που αν τα αξιοποιήσουμε σωστά, θα είναι ακόμα πιο ισχυρή η θέση μας και η διαπραγματευτική μας θέση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, τόσο το Κυπριακό όσο και η οικονομία βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή. Σε αυτές τις εκλογές, από τις δικές σας επιλογές, θα καθοριστεί η πορεία που θα πάρει η πατρίδα μας, αλλά και το μέλλον των παιδιών μας. Κάποιοι έχουν θέσει ως στόχο τους τη διαμόρφωση κυβέρνησης κομματικής σωτηρίας. Καλύτερα θα έλεγα διάσωσης κάποιων κομματικών ηγεσιών. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να διασώσουμε καμιά κομματική ηγεσία. Εμείς θέσαμε ως στόχο μας από την πρώτη ημέρα την κοινωνική ενότητα και την κοινωνική συστράτευση. Και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί μέσα σε λίγους μήνες έχουμε πετύχει και την κοινωνική ενότητα και την κοινωνική συστράτευση. Απόδειξη απόψη η συγκέντρωση εδώ. Γιατί γύρω από τη δική μας ανεξάρτητη υποψηφιότητα έχουν συστρατευτεί πολίτες από όλους τους κομματικούς και ιδεολογικούς χώρους. Από τους πολίτες που είναι ενταγμένοι στα κόμματα, αλλά και από τους πολίτες που είναι ανένταχτοι. Αυτή την ενότητα θέλουμε εμείς. Πάνω σε αυτήν την κοινωνική ενότητα θέλουμε να χτίσουμε και την ισχυρή μας οικονομία και τον διεκδικητικό μας αγώνα στον Κυπριακό. Στο δικό μας το όραμα έχουν θέσει όλοι οι Κύπροι πολίτες. Δεν περισσεύει κανένας για μας. Εμείς δεν απαιτούμε από τους πολίτες να συμφωνούν σε όλα μαζί μας. Εμείς θεωρούμε τις διαφορετικές απόψεις ότι μας εμπλουτίζουν, μας ενισχύουν. Δεν τις φοβόμαστε, τις επιδιώκουμε. Εκεί που οι άλλοι βάζουν τα πέλες στους πολίτες, εμείς τους καλούμε να απελευθερωθούν από τα δεσμά της ταπέλας και της φραγίδας. Εμείς θέλουμε πολίτες με ελεύθερο πνεύμα και κριτική σκέψη. Και είμαι σίγουρος πως αυτό που ξεκινήσαμε με τους πολίτες πριν από μερικούς μήνες, αυτόν τον ωραίο όνειρο, αυτόν τον ωραίο δρόμο, αυτόν τον ωραίο αγώνα, τον οποίο κάποιοι στην αρχή ηρωνεύονταν, το θεωρούσαν αδύνατο και ανέφικτο, ρομαντικό. Και σήμερα, μετά από μερικούς μήνες, αυτό που θεωρείται ανέφικτο άρχισε να τρομάζει κάποια επιτελεία.
Και αυτό οφείλεται στους πολίτες. Αυτό που γίνεται σήμερα στην κυπριακή κοινωνία είναι μοναδικό. Δεν έχει ξανασυμβεί. Οι πολίτες κάνουν σήμερα την δική τους επανάσταση. Επανάσταση κατά του κατεστημένου. Επανάσταση κατά ενός συστήματος που ανακυκλώνει τα ίδια πρόσωπα και τις ίδιες πολιτικές για μισόν αιώνα. Γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Γιατί τα μηνύματα που εκπέμπουν οι πολίτες είναι μηνύματα αλλαγής. Όχι μόνο σε πρόσωπα, αλλαγής σε πολιτικές. Οι πολίτες πλέον, απελευθερωμένοι, έχουν θέσει τον πατριωτισμό, τον γνήσιο πατριωτισμό, πάνω από τον κομματικό πατριωτισμό. Γι' αυτό είχε ελπίδα την πατρίδα μας. Είμαι σίγουρος πως αυτήν την ωραία επανάσταση των πολιτών θα την αξιοποιήσουμε ως όπλος της πατρίδας μας. Και αυτό φαίνεται από την ίδια την κοινωνία. Αυτό φαίνεται και από τις συγκεντρώσεις όπως την απόψινή, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό και θα έχετε διαπιστώσει, όπως είπα και πριν, πως το τελευταίο διάστημα τα επιτελεία των αρχιδοψηφίων μας εστιάζουν τα άσφαιρα πυρά τους προς τη δική μας κατεύθυνση. Και αυτό γιατί γνωρίζουν πως οι πολίτες έχουν φέρει τα πάνω κάτω. Οι πολίτες οδηγούν τα πράγματα στην ανατροπή. Και αυτό τους τρομάζει. Είναι ταυτόχρονα γιατί συνειδητοποιούν ότι οι πολίτες μας οδηγούν στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως μόνο η δική μας υποψηφιότητα παρουσιάζει μήνα με τον μήνα ανωδική δυναμική. Αλλά κυρίως γιατί στα σενάρια του δεύτερου γύρου η κατάσταση και η πραγματικότητα έχει αλλάξει πλήρως. Ξεκινήσαμε με μια διαφορά ανάμεσα στην υποψηφιότητα Νίκο Αναστασιάδη και τη δική μας από τις 22 μονάδες. Και στις τελευταίες τρεις δημοσκοπήσεις η διαφορά μας στο δεύτερο γύρο είναι μόλις 6 μονάδες. Είμαστε σε απόσταση αναπνοής. Και σας διαβεβαιώ το Γενάρη, στα συνάδεια του δεύτερου γύρου, η δική μας υποψηφιότητα θα είναι πάνω από αυτήν του Νίκου Αναστασιάδη. Γι' αυτόν και μας πολεμούν, γι' αυτόν και στρέφουν τα πυρά τους προς τη δική μας πλευρά, γι' αυτόν και μεταξύ τους πλέον συντονίζονται. Θα κλείσω, και αυτή είναι και η απάντηση προς τα δύο επιτελεία και προς τη στόχευσή τους προς εμάς. Θα κλείσω με μια φράση του Γκάντι, ο οποίος είπε «Στην αρχή μας αγνοούσαν, μετά μας ηρωνεύονταν, μας χλέβαζαν και μας πολεμούσαν. Και μετά νικήσαμε. Σας ευχαριστώ.»